Θα σκοντράρει την μπάλα και θα την απομακρύνει. Ιακόπουλος πέρασε την μπάλα για τον Λουκόπουλο, έκανε το δεξί σουτ, έπεσε έξω, Πιτροφάκης απομακρύνει σε κόρνερ, η πρώτη καλή στιγμή και για την Πάτρα. Κορανίτης για το Χαϊδάρι, θα κάνει την σέντρα σουτ τελικά, ο Στάτης με υπερένταση σε κόρνερ, πρέπει να έχει χτυπήσει και στο δοκάρι το μαντοφλέγας της Πάτρας, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Αγιακούλης από αριστερά για το Χαϊδάρι, κάνει το γύρισμα για τον Αυγέρι, εκεί έκανε το πλασέ ο Αυγέρης, όμως ο Στάτης ήταν σωστά τοποθετουμένος και απεσόβησε τον γκολ για την Πάτρα. Μια προσπάθεια με τον Μάρκου για το Χαϊδάρι. Έγινε το λάθος, η μπάλα φτάσει στον Μπότσι. Το σούτ με το αριστερό σπάθει σαφές και θα μπλοκάρει. Νέα μεγάλη ευκαιρία για το Χαϊδάρι. Ο Αργυρακούλης μέσα στην περιοχή θέλει να κάνει το σούτ. Θα το κάνει λίγο πάνω από το δοκάρι του σπάθει μπάλα. Καλή στιγμή για το Χαϊδάρι στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης. Είναι το Χαϊδάρι τώρα με το Χωρανίτη. Έκανε τη σέντρα. Πέρασε μπάλα, δεν βγήκε σπάθης. Ο Μάρκου την προβολή απομακρύνουν τελικά οι παίχτες της Πάτρας και συγκεκριμένα ο Χαϊλατζίδης, και πάλι όμως το Χαϊδάρι θέλει να βγει. Αυτή τη φορά είναι κόρνερ. Το φάουλ για την Πάτρα εκτελέστηκε. Απομάκρυναν πέσει ο Χαϊδάρι. Ένα καλό σουτ. Ο Επιτροπάκης πρέπει να βρει και την μπάλα. Είναι κόρνερ το σουτ από τον Λουκόπουλο. Η Πάτρα και πάλι στην επίθεση. Η παλιά είναι καλή για τον Παναγιωτόπουλο. Έκανε το σουτ πάνω στον Επιτροπάκη. Επιμένει ο νεαρός. Κάνει το γύρισμα. Επιτροπάκης διώχνει. Απομακρύνει τελικά ο Μάρκου. Και πάλι ο πρόεδρος του Χαϊδαρίου, ο κ. Καπετανάκης, μέσα στο γήπεδο. Έχει αψημαχίες εκεί με τον διαιτή, τον κύριο Βιδάκη. Ο κ. Καπετανάκης προσπαθεί να τραβήξει τον παίκτη της Πάτρας από τα πόδια για να το βγάλει έξω. Ενώ ο Επιτροπάκης και Φίκαρης έχουν κάποιες αψημαχίες, τώρα πάνε να γενικευτούν τα επεισόδια. Η αστυνομική δύναμη που υπάρχει στο γήπεδο προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Μάρκο μες στην περιοχή έπεσε κάτω, παίζεται λέει ο διαιτητής, για τρίτη φορά ζητάνε πέναλτι οι παίχτες του Χαϊδαρίου. Ο κύριος Καπετανάκης μπήκε μέσα στον αγώνα, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Ο κύριος Καπετανάκης θα συνεχίσει αυτό το ρυθμό μέχρι να δώσει πέναλτι ο κύριος Βιδάκης, αλλά σε καμία περίπτωση από όσοι ζητήσανε δεν υπήρχε πέναλτι. Κορανίτης μέσα στην περιοχή, Μπαλαρκυρακούλης κοντά το πλασέ και το 1-0 για το Χαϊδάρι. Να λοιπόν που ο Αργυρακούλης είναι αυτός που δίνει τη λύση στο 65 του αγώνα. Προσπάθησε ο Μάρκου να περάσει την μπάλα, με κάποιες κόντρες έφτασε αυτή στον Αργυρακούλη που σούταρε κάπου κόντρα την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Σπάθης και έτσι θα γίνει το Χαϊδάρι Πάτρα 1-0. Θα γίνει παλιά για τον Ανδριακόπουλο, δεν υπάρχει offside, το σουτ καλό, Επιτροπάκης χάνει την μπάλα και στο δοκάρι και out, η μεγάλη ευκαιρία για να εσωφαρίσει Πάτρα με τον Φίκαρη. Τσιαμπουρίς, αυτός θα κάνει.